Την έντονη αντίθεσή τους εκφράζουν τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης με αφορμή την άφιξη νατοϊκών στρατευμάτων και ελικοπτέρων στο λιμάνι και ιδιαίτερα ενάντια στο ενδεχόμενο δημιουργίας νατοϊκής βάσης. Τα μέλη πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με κεντρικό σύνθημα το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των υπεριαλιστών. Όλο το προηγούμενο διάστημα βλέπουμε ένα μεγάλο ενδιαφέρον από διάφορα κέντρα, αμερικανικά, ρώσικα, κινέζικα κλπ. Η περιοχή μας βρίσκεται στο στόχαστρο, έχει πολύ μεγάλη σημασία όπως βλέπουμε γεωστρατηγικά, είναι ενεργειακός κόμβος μιας και βρίσκονται σε εξέλιξη μια σειρά έργα, περνάει ο αγωγός φυσικού αερίου, ο ΤΑΠ, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλα έργα όπως ο διασυνδετήριος ελληνοβουλγαρικός αγωγός φυσικού αερίου, ο πλωτός αγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου συμφερόντων αμερικανικών και ελληνικών, δηλαδή μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη που ανταγωνίζονται μεταξύ τους, έχουν συμφέροντα στην περιοχή μας πολύ μεγάλα. Σε αυτό θεωρούμε ότι ο λαός μας και οι γειτονικοί λαοί φυσικά που δεν θα ωφεληθούν από αυτό, αντίθετα η κυβέρνηση και οι προηγούμενες και οι σημερινοί εκθέτουν το λαό μας σε μεγαλύτερους και θανάσιμους κινδύνους, γιατί όπου υπάρχουν κόμβοι και μεταφοράς ενέργειας, αγωγή, μεταφοράς εμπορευμάτων, βλέπουμε δυστυχώς πολέμους και πολεμικές συγκρούσεις. Η Επιτροπή Ειρήνης καλεί σωματεία, φορείς καθώς και το σύνολο των πολιτών να αγωνιστούν ενάντια στη δημιουργία νατοϊκού ορμητηρίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της κινητοποίησης μεταφέρθηκαν στο λιμένα ακόμη 10 αμερικανικά ελικόπτερα υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο πρόεδρος του οργανισμού λιμένος Χρήστος Δούκας ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του στη Δέλτα Τηλεόραση ότι το ενδεχόμενο της δημιουργίας αμερικανικής βάσης ελικοπτέρων στην περιοχή δεν αποτελεί ρεαλιστική προοπτική. Θα ήθελα να πω για αυτούς που θεωρούν ότι το ΝΑΤΟ παρέχει ασφάλεια στην περιοχή μας, τη σταθερότητα και αναβαθμιζόμαστε γεωστρατηγικά. Αυτό, για να το βάλουν, να ξεκαθαρίσουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους, αφορά την αστική τάξη της χώρας μας και όχι το λαό μας, που σήμερα πλήττεται και υποφέρει, που δεν μπορεί να επιβιώσει με τους μισθούς και τα μεροκάματα που υπάρχουν, που διώκεται και βγαίνει από το σπίτι του με τις κατασχέσεις σπιτιών, με την απληρωσιά, με όλα αυτά που βιώνουμε, με την ανεργία και τη μετανάστευση των νέων παιδιών στο εξωτερικό. Να πούμε λοιπόν ότι η σταθερότητα δεν θα υπάρχει. Πολύ φοβόμαστε για χειρότερες καταστάσεις, γι' αυτό πρέπει να είναι σε εγρήγορση όλοι. Σταθερότητα δεν θα υπάρχει γιατί το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι δεν αναγνωρίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας στο Αιγαίο. Ακόμα γι' αυτός υπάρχει γκρίζα ζώνη.